Κύριε Πρόεδρε, θέλω πριν να μπούμε στο αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για την επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου κυρίου Φίλιππου Συρίγου, ενός ανθρώπου που ανήκει στη μεγάλη, την ευρύτερη αθλητική οικογένεια. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο μια επίθεση που στρέφεται εναντίον της ελεύθερης φωνής, της ελεύθερης έκφρασης, της ελεύθερης δημοσιογραφικής έρευνας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη σημερινή συνεδρίαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας την αφιερώνουμε στις νέες και τους νέους μας που τίμησαν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Στους αθλητές που μας έδωσαν μοναδικές στιγμές συγκίνησης και χαράς και έκαναν τον ελληνισμό, τον ευρύτερο ελληνισμό, να αισθανθεί υπερηφάνεια. Στους Ολυμπιονίκες μας, τους Έλληνες αθλητές του κόσμου. Τιμούμε όλες τις νέες και τους νέους μας που μετήχαν στους αγώνες. Τιμούμε την αριστεία, αλλά και τη συμμετοχή. Ολυμπιονίκες της πατρίδας μας, σας συγχαίρουμε, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τις οικογένειές σας που έκτισαν τα θεμέλια της μεγάλης σας προσπάθειας, που είναι πάντα κοντά σας, στις μεγάλες, στις καλές στιγμές, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Ευχαριστούμε τους προπονητές, τους συλλόγους, όλους όσους στήριξαν και στηρίζουν με ευθύνη την προσπάθεια, όλους όσους ήταν και είναι δίπλα σας, όχι μόνο την ώρα των μεταλλίων, αλλά και όταν αναπτύσσετε την μοναχική, ταυτόχρονα όμως μεγαλειώδη προσπάθεια, μακριά από τα φώτα, αλλά πολύ κοντά στην πεπτουσία του αθλητικού ιδεώδους. Ευχαριστούμε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές μας που μετήχαν στην ίδια μεγάλη προσπάθεια. Είναι άλλωστε η προσπάθεια, ο αγώνας, ο δρόμος που αξίζουν πριν απ' όλα την καθολική αναγνώριση, την τιμή και τον έπαινο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ιστορίας μας. Είναι πολιτισμός, όπως είναι και ανταγωνισμός. Είναι διασκέδαση, όπως είναι και στόχος. Είναι χαλάρωση, όπως είναι και σκληρή δουλειά. Είναι ταυτόχρονα τόπος συνάντησης στην πόλη ή στη γειτονιά, σημείο επαφής στις μεταξύ μας σχέσεις. Είναι μια σχέση που λειτουργεί αμφίδρομα. Σπάνια η συγκίνηση για την επιτυχία του ενός γίνεται τόσο έντονα συγκίνηση για μια ολόκληρη κοινωνία. Σπάνια η περηφάνεια για το ατομικό επίτευγμα γίνεται τόσο άμεσα περηφάνεια για τόσους πολλούς ανθρώπους. Η χαρά που δίνει σε όλους ο αθλητισμός εμπνέει συλλογικά και τελικά ως αντανάκλαση ενισχύει την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Και όλα αυτά τα ζήσαμε ιδιαίτερα έντονα στο μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι του 2004. Με τις νίκες της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο, τις δικές σας μεγάλες νίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις νίκες στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που τιμούμε ξεχωριστά, αλλά και τη νίκη της ελληνικής κοινωνίας στο μεγάλο ιστορικό στίχημα της διοργάνωσης των αγώνων. Η συγκίνηση και η τόνωση του συλλογικού ενδιαφέροντος για τον αθλητισμό ως αποτέλεσμα των δικών σας μεγάλων επιτυχιών είναι ήδη μια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη που εμπνέει, ταυτόχρονα όμως μας δεσμεύει. Μας δεσμεύει να ανταποκριθούμε με συνέπεια, με ευθύνη στις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στα προβλήματα του αθλητικού χώρου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αθλητισμός διατηρεί στον 21ο αιώνα τη δύναμη να αναδεικνύει τη μοναδικότητα, την προσήλωση σε στόχους, την πίστη σε ιδανικά. Διατηρεί τη δύναμή του να ορίζει ως πρότυπα εκείνους που με προσπάθεια, με υπομονή, με θυσία, με αξιοπρέπεια, με ήθος, παλεύουν για το πιο ψηλό σκαλοπάτι της επιτυχίας. Ο αθλητισμός έχει αξία για την κοινωνία ως σύμβολο επιδίωξης της νίκης,
με αξιοπρέπεια όμως και με τιμή. Ως ανθρώπινη δραστηριότητα που ενσαρκώνει και μεταλαμπαδεύει βασικές αξίες. Την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την υπευθυνότητα. Εμπιστοσύνη που εκδηλώνεται με πιστή τήρηση των κανόνων, με αποδοχή της δίκαιης κρίσης. Με έμπρακτη απόδειξη ότι ξέρεις να κερδίζεις, αλλά και να χάνεις με αξιοπρέπεια. Σεβασμό που εκδηλώνεται σε κάθε περίπτωση. Σεβασμό στον συναθλητή. Σεβασμό σε αυτόν που χάνει. Σεβασμό στους διαιτητές, στους κριτές. Σεβασμό στους υποστηριχτές των αντίπαλων ομάδων. Υπευθυνότητα που εκδηλώνεται με αυτοπιθαρχία. Με έγνοια για την ασφάλεια του άλλου. Με ενδιαφέρον για το κύρος του αθλήματος. Με ευθύνη για την εικόνα του χώρου και της χώρας που εκπροσωπείς. Χωρίς τις αξίες αυτές, χωρίς τις αξίες που αναδεικνύουν τη διαχρονική και παιδευτική διάσταση του εφ' αγωνίζεστε, θα υπήρχαν βέβαια οι έννοιες του ανταγωνισμού και της διεκδίκησης, αλλά όχι η ευρύτερη έννοια του αθλητισμού. Θα υπήρχαν νικητές που ίσως να μας έδιναν στιγμιαίες χαρές, αλλά όχι πρότυπα για την κοινωνία. Η κατάκτηση της αιώνιας διάκρισης επιτυγχάνεται από εμπνευσμένους αθλητές που επιδιώκουν την επιτυχία με αρχές και αξίες. Από υπεύθυνους αθλητές που επιτυγχάνουν το γρηγορότερο, το ψηλότερο, το δυνατότερο με σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Από αθλητές που γίνονται πρότυπα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα πανάρχια χρόνια ο Ολυμπισμός εκφράζει την αναζήτηση της τελειότητας, της αρμονικής συνεργασίας, της κατανόησης των άλλων, της συναδέλφωσης, της καλής θέλησης, τελικά της ειρήνης. Αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα το όραμα, το σφαιρικό όραμα της συνεχούς προσπάθειας του ανθρώπου να ξεπερνά τον εαυτό του και να επιδιώκει συνεχώς υψηλότερους στόχους. Το Ολυμπιακό σύμβολο με τους 5 δακτυλίους εκφράζει πολύ περισσότερα από την ένωση των 5 υπήρων και τη συνάντηση αθλητών από όλο τον κόσμο σε πνεύμα άμυλας και φιλίας. Αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή, τη σημασία που έχει ο αγώνας στη ζωή. Το εφ' αγωνίζεστε. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι όλα αυτά μαζί. Είναι σήμερα η μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού, μια γιορτή που οι Έλληνες, όλοι μας οι Έλληνες, διοργανώσαμε με τρόπο που κατέπληξε θετικά ολόκληρο τον κόσμο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας έδωσαν στην ελληνική κοινωνία την ευκαιρία να αποδείξει και να αναδείξει τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τις αρετές της. Δημιούργησαν υποδομές, έφεραν τεχνογνωσία, πρόσθεσαν διεθνές κύρος στη χώρα μας, έδωσαν κίνητρα για νέες αναπτυξιακές προσπάθειες, ενίσχυσαν την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Μας έφεραν όλους πιο κοντά. Και σε αυτό συμβάλατε προπάντων εσείς, οι αθλητές μας. Συμβάλατε με τη μοναδικότητά σας, οι Ολυμπιονίκες μας. Οι επιτυχίες σας έφεραν κάθε φορά την κορύφωση της χαράς και της συγκίνησης σε όλους μας. Και βέβαια δεν ήταν καθόλου τυχαίο που όλοι εσείς αφιερώσατε μετάλλια και διακρίσεις στην Ελλάδα. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο που κάθε φορά βεβαιώνατε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι παλέψατε και κερδίσατε για την Ελλάδα. Οι επιτυχίες σας έχουν γίνει ήδη κομμάτι της πρόσφατης ιστορίας μας. Η επιτυχία της διοργάνωσης ανοίγει τώρα καινούριους δρόμους για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας. Το μεγάλο συλλογικό επίτευγμα, οι σύγχρονες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, η γνώση και η εμπειρία που κερδίσαμε, η διεθνής αναγνώριση των δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, συνθέτουν μια τεράστια υλική αλλά και άειλη κληρονομιά που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο για την ελληνική κοινωνία, για την Ελλάδα του μέλλοντος. Αυτό είναι το νέο μεγάλο μεταολυμπιακό στοίχημα. Και στο στοίχημα αυτό σας στέλνουμε συμμέτοχους και συμβούλους μας. Ελυμπιονίκες της πατρίδας μας, σε μια εποχή που εξελίξεις είναι ραχδαίες, οι προκλήσεις πολλές, κοινωνίες χρειάζονται ανθρώπους που λειτουργούν ως
θετικές δυνάμεις, ανθρώπους πετυχημένους που κατευθύνουν, που διαμορφώνουν, που καθορίζουν την ενεργητικότητά μας να πετύχουμε. Σε μια εποχή που διψά για αξίες, για αρχίες, για ιδανικά, κοινωνίες πάνω απ' όλα αναζητούν πρότυπα. Και είναι θετικό, είναι αισιόδοξο, είναι ελπιδοφόρο που πρότυπα υπάρχουν κοντά μας πολλά. Πρότυπα είστε εσείς που ξεπεράσατε τις δυνάμεις σας με το όραμα να σηκώσετε ψηλά την ελληνική σημαία. Είστε εσείς που υπερβήκατε τις δυνάμεις σας για την κατάκτηση ενός ονείρου που ήταν δικό σας, συνάμα όμως και δικό μας. Εσείς που αγωνίζετε με τη φιλοδοξία να τιμάτε τη χώρα, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. Ξεπερνώντας σε αυτούς σας, μας βοηθήσατε να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, μπορούμε να πετυχαίνουμε περισσότερα, μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα τις προσδοκίες της κοινωνίας μας. Μπορούμε να σηκώσουμε την πατρίδα μας πιο ψηλά. Η δημοσιότητα που σας περιβάλλει, η συνειδητοποίηση ότι επηρεάζεται με τις πράξεις σας τη συμπεριφορά των άλλων, σας φέρνει τώρα μπροστά στην μεγάλη ευθύνη. Την ευθύνη της μεταλαμπάδευσης του ευγενούς αθλητικού πνεύματος. Αδράξτε την ευκαιρία για να επικοινωνήσετε με στάση ζωής τα μεγάλα Ολυμπιακά ιδεώδη. Το μέτρο, την αρμονία, την αντίθεση στη βία, το εφαγωνίζεστε στη ζωή. Ολυμπιανίδες της Ελλάδας, σας θαυμάσαμε στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και χαρήκαμε για τα Ολυμπιακά μετάλλια που κατακτήσατε. Συγκινηθήκαμε ταυτόχρονα από σπουδαίους αθλητές μας που μπορεί να μην ανέβηκαν στο βάθρο, αλλά μπήκαν στην καρδιά μας για το πάθος και το ήθος τους. Αθλητές που συγκλώνησαν, αλλά και αγαπήθηκαν από όλους τους Έλληνες. Αυτή η αγάπη του κόσμου ας γίνει δύναμη για όλες και για όλους σας. Εύχομαι η επιτυχία σας να αποτελέσει κληρονομιά και παράδοση για τις επόμενες γενιές. Εύχομαι σε όλες και σε όλους νέες, λαμπρές επιτυχίες. Στο καθένα και στην καθημερινά ξεχωριστά, εύχομαι κάθε επιτυχία στα διαδρομία σας, αλλά και μια όμορφη ζωή γεμάτη χαρές. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο αρχηγός της αξιωματικής